Βασίλης Πριμικύρης. Τι είναι αυτά που λες ρε πολιτικό νούμερο, Πολάκη. Ωραία, ξεκινάμε. Πολιτικό νούμερο, πρόσεξε. Πολιτικά... Όχι νούμερο, τελεία. Μπράβο. Πολιτικά μιλώντας. Πάντα. Με ΜΑΤ και χημικά δεν τιμάς τη μνήμη, τις θυσίες και τους αγώνες της αριστεράς και των κομμουνιστών. Ντροπή. Γράψε ο Πριμικύρης. Απαντάει ο Πολάκης. Άλλη μόνο. Μιλάμε, είναι η αριστερά, είναι σούπερ. Πριμικύρη, έχω κάνει αρκετή υπομονή με την πάρτη σου. Όπα. Σεβόμενος κάποια πράγματα. Το ποιος είναι νούμερο. Κουλικός είναι, ναι. Είναι νούμερο, δες τον καθρέφτη σου και τη λαϊκή σας απήγηση και θα το καταλάβεις. Ω, τις μετρήσουμε είναι εδώ. Όταν η ανυπαρξία πολιτικής γραμμής στους σημερινούς καιρούς οδηγεί στο να κάνεις κινητοποίηση ενδοαριστερού εμφυλίου για να αποδείξεις ότι υπάρχεις τη στιγμή που ικανοποιείται ένα μεγάλο και παλιό αίτημα της Κεσαριανής, τότε είσαι για κλάματα ή για ζουρλομανδία. Ό,τι του είπε! Ιστερόγραφο, μη συνεχίσεις, έφυγε την άλλη στιγμή. Έφυγε στη ζωή. Θα του κάνει μπλοκ. Εντάξει. Απαντάει ο Πριμικύρης. Πόκ, του κάνε. Ποιον απειλείς ρε πολιτικό νούμερο. Ξανά. Μιλάς με έναν άνθρωπο που εκλέχθηκε σε 5 συνέδρια του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία της ριζοσπαστικής αριστεράς, μπλα μπλα μπλα. Μην τολμήσεις και βρεθείς μπροστά μου, τραμπούκε. Το τραμπούκι είναι χοντρό. Εγώ πάντα πάλεψα και τα λοιπά. Αυτά που λένε οι αριστεροί που εγώ, που ξέρεις ναι. Εγώ ποιος είμαι και τα λοιπά. Απαντάει Πολάκης. Είσαι ένα είδος γραφειοκράτη που πάντα απεχθανόμουν. Δεν απειλώ, απαντώ. Εγώ δεν εκλέχθηκα σε κανένα συνέδριο, αλλά τα ποσοστά που έπαιρνα ως παράταξη στο πανεπιστήμιο, στο συνδικαλιστικό μου χώρο, και στο δημοτικό, ναι. Δεν θα μπορέσεις να τα δεις σε τρεις ζωές. Γι' αυτό το κουβαδάκι σου και σε άλλη παραλία. Είπε το κουβαδάκι σου. Το γράψε το κουβαδάκι σου. Σε μεσημεριανό αυτά δεν... είμαστε μεσημέρι, εντάξει. Δεν μεταδίδονται ούτε σε μεσημεριανό αυτά. Γιατί η αριστερά δεν έχει μόνο ήθος, παιδιά. Έχει ύφος και ποιότητα. Σάχι λουδάκι μπάρκα αυτή την κόντρα μου θύμισε.